Την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου του στους παραγωγούς της ορεινής Κρήτης που δοκιμάζονται από την ενεργειακή και οικονομική κρίση της εποχής, εξέφρασε σήμερα από τα Νόγια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Γιώργος Γιοργαντάς, αντιλαμβανόμενος την κραυγή απόγνωση των αγροτοκτηνοτρόφων, μίλησε για τις νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο του σε συνεργασία με εκπροσώπους των ορεινών Δήμων και οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις ορεινές περιοχές. Έχει ήδη δημιουργηθεί μια επιτροπή για να γίνουν παρεμβάσεις συγκεκριμένες, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμαρχος ο Σωκράτης ο Κεφαλογιάννης. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι άμεσες και θα είναι υλοποιήσιμες σχετικά εύκολα για να μπορέσει να γίνει ευκολότερη η ζωή των ανθρώπων που ασχολούνται κατά βάση με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία σε αυτές τις περιοχές. Οι ορεινές περιοχές για να υπάρχουν πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν με όρους αξιοπρέπειας. Υγεία, πρόνοια, παιδεία είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες που δομείται το πρόγραμμα αυτό, ώστε να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτές τις περιοχές. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε επίσης και για νέα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών που προγραμματίζει η κυβέρνηση και τα οποία, όπως είπε, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ένας συνολικός προγραμματισμός παρεμβάσεων θεσμικών, παρεμβάσεων μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων για την κτηνοτροφία. Είναι σίγουρα η ανάγκη εκτάκτως να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι, ιδίως προς τις ζωοτροφές τους, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για να διευκολυνθούν στο έργο τους. Η κυβέρνηση, αφού γκράζεται το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τους προηγούμενους μήνες με την αύξηση των τιμών των εφοδίων, και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα ενισχύσει πραγματικά τους παραγωγούς. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου όμως βρίσκεται και το πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης, η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και στην Κρήτη, αλλά και το πρόγραμμα των νέων αγροτών, με τον Γιώργο Γιοργαντά να κάνει λόγο για νέες στοχευμένες παρεμβάσεις που προγραμματίζει. Σχολιάζοντας τέλος οι κύριοι Γιώργος Γιοργαντάς και Μάξιμος Συνετάκης και το θέμα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στη θεσμική διαδικασία που θα διεξαχθεί προσεχώς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.